Και σήμερα θα κλείσουμε με το διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και καλό φίλο στη συχνότητα, τον κύριο Βασίλη Λύκο. Καλημέρα, κύριε Λύκο. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Πριν σας ρωτήσω για όλα αυτά, τα έχετε ακούσει κι εσείς, θα μπούμε σε νέα επιχείρηση πια, επιχείρηση θερμοστάτης και πάει λέγοντας μετά και τον εθνικό κλιματικό νόμο και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, σιγά σιγά από την ατομική ευθύνη θα πάμε στην ατομική πλάτη για το καλοκαίρι. Θέλω όμως να σας ρωτήσω για κάτι που μας έστειλε φίλος και το οποίο σας υπέβαλα χθες να το δείτε, να πάρετε μια ιδέα κι εσείς, διότι μου έκανε εντύπωση, είστε από τους πρώτους που έχει μιλήσει για τη διατροφική κρίση, για την κρίση στις αλυσίδες διανομής και τα λοιπά και τις ελλείψεις. Για την πείνα, να λέτε. Και για την πείνα, όπως έχετε πει. Ναι. Διατίνα τον κρύψομεν άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, μας ήρθε φωτογραφία, παρακαλώ πολύ, από τον φίλο ακροατή, από ράφη σε σούπερ μάρκετ του Ηνωμένου Βασιλείου, συσκευασίες ουκολίγες, αλλά με ενδιαφέρει αυτό που θα σας διαβάσω και για τους ακροατές, το λέω, εσείς το έχετε δει. Στο κρέας, λοιπόν, στα σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο, γελάω με πίκρα, GPS tracker. Μάλλον γιατί καταλαβαίνουν ότι θα αρχίσουν οι αρπαγές από την πείνα. GPS tracker στη συσκευασία του κρέατος με τη φωτογραφία. Μας λέει κάτι αυτό? Μας λέει, το έχω ξανατονίσει στην εκπομπή σας και θα σας πω και κάτι άλλο σήμερα για να το συνδέσουμε με κάτι που σας είχα πει παλιότερα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος κάποια στιγμή όταν θα πεινάει και δεν θα έχει στρατηγικά βασικά διατροφικά αγαθά, όταν θα στερείται το κρέας, θα στερείται το ψωμί, τι θα αναγκαστεί να κάνει? Θα μπουκάρει μέσα στο σούπερ μάρκετ. Εδώ δηλαδή θα πάμε, σας το έχω ξαναπεί, επανάσταση της κατσαρόλας. Μιλάμε για πείνα. Και μέσα από αυτό βέβαια έλεγχο του πληθυσμού και έλεγχο των κυβερνήσεων. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο όμως, αυτό για να δείτε πώς θα το συσχετίσω με κάτι που σας είχα πει παλιότερα, ότι θα πάμε στα συνθετικά τρόφιμα. Θα πούμε, παιδιά, λόγω της κρίσης εμείς δεν έχουμε να θρέψουμε τον κόσμο, οπότε θα πάμε σε συνθετικά τρόφιμα. Ήδη είναι έτοιμοι, θα σας το έχω ξαναπεί, εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που θα πουλάνε συνθετικό in vitro κρέας και φυσικά συνθετικά άλλα τρόφιμα όπως πέρα από τα μεταλλαγμένα. Θα πάμε σε μπάρες δημητριακών, αυτές που είχαμε παλιότερα που πολλούνται για το αδυνάτισμα, θα τις έχουμε τώρα ως βασικό διατροφικό αγαθό. Εκεί οδηγούμαστε. Και εκεί οδηγούμαστε, γιατί ξέρετε κάτι άλλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μιλάω και για τη Βρετανία, γιατί και αυτή ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 20 τελευταία χρόνια δεν έδωσε καμία σημασία στον αγροτικό τομέα. Τίποτα. Τα έπαιρνε από τρίτες χώρες, από, ξέρω εγώ, Αφρική, από Μέση Ανατολή κτλ. Και δεν την έννοιαζε. Την έννοιαζε μόνο το trading, τα commodities που σας είχα πει παλιότερα, την έννοιαζε μόνο το trading και ουσιαστικά η παροχή υπηρεσιών. Όταν ο κόσμος όμως δεν θα έχει νερό να πιει ή τροφή να φάει, τι θα του δίνουνε, iPhone? Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή το όλο μοντέλο τώρα βλέπετε ότι φτάνει στο τέλος του. Έχει πιάσει κατόφλι. Και αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε προς τα κάτω οι οικονομίες μας. Έχετε... Και φυσικά η καθημερινή διαβίωσή μας. Έχετε δίκιο, το είπε και ο Ολλανδός Πρωθυπουργός, δεν εννοούσε τον εαυτό του, ότι ήρθε η ώρα, το είπε στον Ταβός, να καταλάβουμε ότι θα είμαστε φτωχότεροι. Αλλά ξέρετε, πριν 10 μέρες, γιατί αυτά που λέτε γίνονται με φοβερή ταχύτητα, πριν 10 μέρες η είδηση από το BBC ήταν η εντολή του διοικητή του Λονδίνου της αστυνομίας, Σερίφη, δεν ξέρω πώς τον λένε, τέλος πάντων, προς τα όργανα της τάξης να εξετάζουν κατά περίπτωση τη διαρκώς διωγγούμενη κατάσταση λαιλασιών κλοπής τροφίμων στα σούπερ μάρκετ. Αυτή ήταν η εντολή. Προσέξτε λίγο, γιατί υπάρχει και κόσμος που πεινάει, να το κατανοήσετε. Τώρα, 10 μέρες μετά, πάμε σε GPS πάνω στο κρέας και έχει και φαρδιά πλατιά την ένδειξη, όχι τι έχει το κρέας, προσοχή, λέει, πληροφορία ασφαλείας. Πριν απομακρυνθείτε από το ταμείο, φροντίστε για την απενεργοποίηση του GPS. Γελάω γλυκό πικρά, διότι πριν 10 μέρες ήταν στην διακριτική ευχέρεια του αστυνομικού οργάνου, αν σε καταγγείλουν ότι κλέβεις από το σούπερ μάρκετ. Τώρα το λύνουμε με GPS. Και επειδή είπατε και για τον πρωτογενή τομέα και τα commodities, στο καπάκι σας διαβάζω και κάτι που μου έστειλε ο φίλος ο Κοσμάς ο Κοκκινίδης. Επώνυμο, δεν έχει πρόβλημα, λέει, να ακουστεί. Τράβηξε φωτογραφίες στην Αττική από μεγάλη αλυσίδα πολυεθνική, το τονίζω, παρασκευής πίτσας στην Ελλάδα γρήγορης διανομής.
Ξέρετε, λέει, ότι χρησιμοποιούν και την έχει στείλει τη φωτογραφία. Σάλτσα ντομάτας, ντομάτας από την Τουρκία. Βεβαίως. Μάλιστα. Για αλλά να ξέρετε κάτι άλλο, εγώ θα σας πω κάτι άλλο, ότι ακόμα και μέχρι τώρα και, μέχρι τώρα και, πριν, και ειδικά πριν από λίγο καιρό, αντί εμείς να στοκάρουμε βασικά στρατηγικά αγαθά, ας πούμε, όπως είναι διατροφικά αγαθά, όπως είναι το σιτάρι, εμείς κάναμε εξαγωγές στην Τουρκία. Και ακόμα και σήμερα. Σιταριού. Δηλαδή κάναμε εξαγωγές στην Τουρκία. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε στρατηγική πολιτική, ότι εντάξει, εγώ καταλαβαίνω την ελεύθερη αγορά, ο καθένας μπορεί να πουλήσει, αλλά αυτό σταματάει εκεί που κάτω από αυτό το όριο εσείς δεν μπορείς να θρέψεις τον πληθυσμό σου. Και όμως εμείς συνεχίζαμε και εξάγαμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και κυρίως είναι ότι καταλήψαμε την Ήπεθρο. Εδώ τώρα πλέον θα μιλάμε για το πληθωρισμό της κουζίνας. Τον πληθωρισμό δηλαδή του καλαθιού της νοικοκυράς. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θυμάστε που έλεγε κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου το καλάθι της νοικοκυράς. Αυτό σήμερα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και εκεί θα παιχτεί και το όλο πολιτικό σενάριο, αν θέλετε και πανευρωπαϊκά, αλλά και παγκόσμια, στους επόμενους μήνες. Γιατί προσέξτε, ακόμα δεν έχουν σπείρει οι αγρότες. Δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις. Αν δεν πάρει δηλαδή, και πέρα από την επιδότηση, αν δεν πάρει σημαντική οικονομική ενίσχυση ο αγρότης, πώς θα σπείρει. Τι να το κάνει να το πάρει αυτό μετά τη σπόρα. Δεν θα έχει σπείρει καθόλου. Άρα δεν θα έχουμε να φάμε. Είναι απλά τα πράγματα. Και μιλάω όσο μπορώ πιο εκλαϊκευμένα για να το καταλάβει κυρίως ο κάθε ακροατής. Εδώ δεν μιλάμε πλέον, δεν είναι κάτι τεχνική όρη, ξέρετε, όπως είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής, αυτός ο περίφημος αλγόριθμος που δεν το καταλαβαίνει αυτός που καταναλώνει, αλλά οφείλει να πληρώνει και του κόβουν το ρεύμα, ενώ δεν καταλαβαίνει πώς το έχουν ορίσει αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάμε για απλά πράγματα. Ότι αν δεν σπείρει ο άλλος, δεν θα έχει να φάει. Ξέρετε πόσες χιλιάδες αγρότες εγκατέλειψαν τη γη, γιατί πολύ απλά εν μέσω πανδημίας δεν μπορούσαν να επιβιώσουν, ήταν ασύμφορο. Πού ήταν τότε η κάθε κυβέρνηση? Πού ήταν τότε εν μέσω πανδημίας? Ωραία τα lockdown και πάρτε εμβόλια και εμβολιαστείτε όροι. Τώρα λοιπόν δεν ξέρω αν θα πρέπει να τραφούμε με εμβόλια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί δημιουργήσαμε, ουσιαστικά δημιουργήσαμε αυτή τη διάρρηξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Σπάσαμε την εφοδιαστική αλυσίδα και η οποία ακόμα δεν έχει αναπροσαρμοστεί. Εδώ μου λέει ο φίλος ο Γιάννης, μου το σημειώνει και καλά κάνει ακούγοντάς σας, ότι εδώ αρχίζουν και φεύγουν οι εργάτες γης για άλλες χώρες με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ενδεχομένως και μεροκάματα, παρά τα όσα λέμε εμείς. Ούτε εργάτες γης δεν βρίσκουμε, μου λέει. Μα αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο. Γιατί ανοίγουν, υποτίθεται, τις λιγνητικές μονάδες, που είναι μια λιγνητική μονάδα, θα βρουν εργάτες για να δουλέψουν εξειδικευμένους στα λιγνητορυχεία που έχουμε διώξει γύρω στους χίλιους, με προώρη συνταξιοδότηση κτλ. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Μα τι λέτε τώρα? Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι ένα λάθος. Τι ανοίγουνε? Τι ανοίγουν, αφού ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος απαγορεύει πια το λιγνίτι? Δεν το διαβάσατε? Εμείς όμως τις ανοίγουμε στα χαρτιά. Ναι. Ο Εθνικός, ξέρετε, είναι όλα αλληλένδετα. Ο Εθνικός Κλιματικός, και μου κάνει εντύπωση πραγματικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το πρόγραμμα, το Repower EU, ας πούμε, και όλα αυτά, που ουσιαστικά τι κάνουνε, θα καταστήσουν τις φτωχές χώρες φτωχότερες με επιπλέον δανεισμό και τις πλούσιες πλουσιότερες. Αλλά εδώ ταιριάζει αυτή η λαϊκή παροιμία που λέγεται «εδώ καράβια», που λέει ότι «εδώ καράβια χάνονται, ψαρόβαρχες που πάτε». Καλά, δηλαδή, ο λαός το λέει και πιο όχι ιδέα. Ξέρουμε, ναι, ότι θα χρειαστούμε περισσότερο φυσικό αέριο και ότι το LNG το αμερικανικό δεν μπορεί να μας καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά εμείς τυρί-τυρί. Εκεί το ίδιο πράγμα. Γιατί πρέπει κάποιες εταιρείες στα πλαίσια πάλι των commodities, δεν βλέπουν τι έρχεται. Όταν όμως οι λαοί θα είναι απ' έξω από τα κοινοβούλια και θα είναι έτοιμοι για να μπουν μέσα, δεν ξέρω τότε τι θα κάνουν. Τι θα τους πουλάνε τότε? Γιατί εδώ μιλάμε για τρομερές, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, για τρομερές κοινωνικές αναταράκες, ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου, δηλαδή άκρα. Όταν ο άλλος πεινάει, ξέρετε, η πείνα είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Όταν ο άλλος πεινάει, δεν σκέφτεται τίποτα. Δεν σκέφτεται ούτε καν, δηλαδή, τι θα πρέπει να κάνουμε εδώ? Θα πρέπει να πληρώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερους αστυνομικούς για να μπορούμε να εφαρμόζουμε τις πολιτικές μας. Αυτό θα γίνει εδώ. Αστυνόμευση και αστυνομοκρατία παντού. Είδατε τι γίνεται στα πανεπιστήμια. Παντού θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι γίνεται στον άλλον που πεινάει? Δεν του δίνουμε τροφή να φάει, αλλά του λέμε μη φωνάζεις, σκάσε. Μη φωνάζεις, γιατί θα πας φυλακή, εφόσον διαμαρτύρεσαι, γιατί είναι άδειο το στομάχι σου. Εκεί θα οδηγηθούμε, κύριε Σαχίνη. Και ποιες πολιτικές μετά, ποιες σοσιαλδημοκρατίες, ποιος φιλελευθερισμός, ποια ανθρώπινα δικαιώματα, ποια εργασιακά δικαιώματα, τίποτα. Θα υπάρχουν οι πολύ πλούσιοι και οι φτωχοί που θα ζουν σε φαβέλες.
Εκεί θα οδηγηθούμε και δυστυχώς αυτό θα γίνει στην Ευρώπη των δικαιωμάτων. Αυτή την Ευρώπη των λαών. Δεν μου λέτε, επειδή εσείς πρώτος το ανοίξατε, εκτός από αυτή την Ευρώπη που έφτασε στο σημείο βάζει GPS συσκευασίες του κρέατος, για τέτοια φαινόμενα μιλάμε και για την πείνα που λέτε ότι έρχεται, αν συμβαίνει αυτό εδώ, φανταστείτε τι γίνεται σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει καν στο ραντάρ των πολιτισμένων. Στην Αφρική, στη Μέση. Άνθρωποι στην Αφρική αυτή τη στιγμή δεν έχουν άμεση πρόσβαση εδώ και 4 μήνες σε βασικά διατροφικά αγαθά. Τι νομίζετε θα κάνουν αυτοί? Θα καθίσουν εκεί? Εδώ θα έρθουν και αυτοί. Εδώ θα έρθουν και αυτοί. Και από Αφρική και από Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν θα έχουν να φάνε, εφόσον είναι κλειστές οι κάνολες των σιτηρών, να σου πω και έτσι, από Ρωσία και από Ουκρανία. 600 εκατομμύρια ανθρώπους τρέφει η Ρωσία, να το πω, εκτός Ρωσίας, και 400 η Ουκρανία. Και εφόσον μειώνεται η παραγωγή της Ουκρανίας λόγω του πολέμου κατά 40% και κλείνει, σπάει η εφοδιαστική αλυσίδα, κλείνουν τα λιμάνια. Είδατε τι είπε ο Μετμπέγκεφ και είδατε τι είπε η απάντηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρώσεις και πάλι. Ποιος θα τις πληρώσει όμως αυτές τις κυρώσεις? Εκτιμώ ότι πρώτα απ' όλα θα τις πληρώσει η Ευρώπη. Η Ευρώπη φτωχοποιείται στο παιχνίδι αυτό των μεγάλων βουβαλιών που παίζεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτικών Αμερικής, που και αυτή έχει πρόβλημα και σύντομα θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Βλέπετε τι γίνεται με τον πληθωρισμό και βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η αύξηση των λιπασμάτων αυτή τη στιγμή. Τετραπλάσια η τιμή των λιπασμάτων. Και την περάσαν ως βασικό αγαθό για να παίρνουν από Ρωσία και φυσικά μεταξύ Ρωσίας και Κίνας στο βάθος μύθος. Χιπάκια, ημιαγωγή κτλ. Άρα πώς θα στηθούν όλα αυτά, εγώ δεν καταλαβαίνω. Ωραία, να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Πρώτες ύλες από πού θα παίρνουμε? Στρατηγικές πρώτες ύλες από πού θα παίρνουμε? Σπάνιες γιές που λέγαμε παλαιότερα, από πού? Όταν θα εξαρτάσει από την Κίνα και από τη Ρωσία. Πώς θα τα κάνεις όλα αυτά? Παρόλα αυτά όμως, για να δείτε πόσο στρεβλή είναι αυτή η οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζουν να παίζουν το παιχνίδι των εταιριών και να λένε τυρί-τυρί, βάλτε κι άλλες ανεμογεννήτριες και άλλα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Με ποιες μπαταρίες και με ποια αποθήκευση και κυρίως με ποιο λίθιο, με ποιο κοβάλτιο, με ποιο νικέλιο θα φτιάχνουμε αυτές τις μπαταρίες? Από πού? Από πού? Εδώ είναι τα σημαντικά. Γιατί βλέπετε, είναι συνολικό το πρόβλημα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από τα εμβόλια, περάσαμε στο σπάσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας, περάσαμε στην ενεργειακή κρίση και τώρα θα περάσουμε στην επιστημιστική κρίση. Και κάπου εδώ είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Παραμονεύουν μεγάλες βιομηχανίες, μεγάλα εργοστάσια, όπου θα κατασκευάζουν συνθετικές τροφές. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα, οπότε τι θα πούμε? Παιδιά, πρέπει να τρέψουμε τον κόσμο. Άρα, πάρτε συνθετική τροφή κι άλλοι. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Το έχουμε καταλάβει αυτό, κύριε Λυκό. Αλλά εσείς το έχετε προοικονομήσει ένα χρόνο πίσω, όταν πρώτο αναφερθήκατε με αφορμή τότε, θυμίζω, την πανδημία και τις μεταλλάξεις. Το τραβήξατε και σας είχαμε πει πολύ βιάζεστε. Τελικά ήρθαν μπροστά. Πείτε μου κάτι. Μέσα στο καλοκαίρι, για να δούμε και μια άλλη πτυχή, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μία μετά την άλλη ανακοινώνουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι η μάχη της βεντάλιας, λέω εγώ. Κατά άλλους, είναι το σχέδιο θερμοστάτης. Καταλαβαίνετε. Ό,τι εξοικονόμηση και να κάνουμε, δεν μπορούμε να εξοικονομήσουμε πάνω από 1% σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τώρα είναι, τι να σας πω τώρα, είναι λίγο ουσιαστικά για να χαϊδεύουμε τα αυτιά του κόσμου. Γιατί όταν εμείς μιλάγαμε για κυκλική οικονομία, να σου το πω και έτσι, κανένας δεν άκουγε. Η κυκλική οικονομία εφαρμοζόταν μόνο εκεί που υπήρχε κάποιος πακτολός χρημάτων, επιδοτήσεις για να οικονομήσουν κάποιες ευρωπαϊκές εταιρείες. Όταν λέγαμε ότι, παιδιά, το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας, αλλά πώς θα γίνει η κατανάλωση ενέργειας, πράγμα που δεν κάνει αυτός ο κλιματικός νόμος, όταν έχεις ενεργειακή αποκέντρωση, όταν έχεις ενεργειακή δημοκρατία, όταν δηλαδή εσύ πείσεις τον άλλον να είναι παραγωγός της κατανάλωσης που έχει σε ηλεκτρικό ρεύμα. Μόνο τότε μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με το εξοικονομώ είναι να δεις. Το αγγίζει κάπου αυτός ο κλιματικός νόμος, αλλά και πάλι το αγγίζει μέσω εταιριών μεγάλων. Δηλαδή, είναι οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Δεν δίνει τη δυνατότητα στον καθέναν, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανεπτυγμένο δίκτυο χαμηλής τάσης, δεν δίνει λοιπόν τη δυνατότητα σε έναν παραγωγό, αγρότη παραγωγό, να παράξει το ρεύμα που καταναλώνει. Αλλά τι να μιλήσουμε γι' αυτό όταν δεν ενδιαφερόμαστε για τους ίδιους τους αγρότες μας. Όταν φεύγουν, εγκαταλείπουν οι αγρότες μας στα χωράφια μας. Ενώ εδώ πέρα έπρεπε να υπάρχει μια εθνική στρατηγική. Πώς θα ενισχύσουμε ξανά την Ήπεθρο? Γιατί αν δεν υπάρξει Ήπεθρος, θα πεινάσουμε. Και θα πεινάσουμε.
Καλά είναι τα φωτοβολταϊκά και εγώ είμαι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω, δεν μπορώ να κατανοήσω ότι η Ελλαδίτσα, αυτή η μικρή Ελλαδίτσα, με το 0,2% σε ό,τι αφορά τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα παγκοσμίως, πάει να λύσει το παγκόσμιο πρόβλημα και κανένας δεν μιλά για την Ινδία, για την Κίνα, για την Τουρκία. Η Τουρκία σε κάποια χρόνια, θυμηθείτε αυτό που σας λέω, θα ανοιγοκλίνει τους διακόπτες στην Ευρώπη. Όποτε θέλει θα έχουμε ρεύμα και όποτε δεν θέλει δεν θα έχουμε ρεύμα. Βλέπετε τι γίνεται με το Ισραήλ. Αντιστεκόταν όσο μπορούσε. Το σύρουν όμως οι συνομιλίες για τον Ισμετ 2 τώρα με την Τουρκία. Και θα το σύρουνε. Άρα λοιπόν, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα? Για ποια Ελλάδα? Την Ελλάδα προτεκτοράτο? Την Ελλάδα η οποία θα είναι μια μπανανία και από εκεί που μιλάμε για ενεργειακή ουδετερότητα θα καταλήξουμε σε ενεργειακή φτώχεια? Δεν υπάρχει στρατηγική, κυρία Σαχίνη. Φαίνεται αυτό το πράγμα καθαρά, δεν υπάρχει. Απλά σπρώχνουμε κάποια πράγματα προκειμένου να πέσουν κάποια κονδύλια. Ήδη έχουν πέσει 12 δις, θα πέσουν και άλλα 7,5 δις. Γι' αυτό από το πρόγραμμα Repower EU, το οποίο πάλι καταλήγει στα ίδια. Δηλαδή καταλήγει πού? Σε αυτό που μας δέσμευσε αποκλειστικά από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Τώρα που πάμε στην αποκλειστική δέσμευση από το τετραπλάσια τιμή LNG. Όπου η Ελλάδα θα γίνει ένας ενεργειακός κόμβος από τερματικούς, δηλαδή θα γίνει ένας μεταπράτης, να το πω και έτσι, που θα παίρνουμε από ΑΠΕ ηλεκτρική ενέργεια και από LNG και στη συνεχεία θα το διαμοιράζουμε σε όλη την Ευρώπη. Ο Έλληνας όμως θα σκέφτεται να ανάψει τη λάμπα στο σπίτι του. Δηλαδή έχουμε ένα πόλεμο εταιριών αυτή τη στιγμή, όπου αυτές θέλουν να βγάλουν υπερκέρδη στα επόμενα 2-3 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε. Δεν τους νοιάζει μετά τι θα γίνει. Θέλουν να βγάλουν λοιπόν υπερκέρδη. Τα κράτη όλα είναι απόντα. Βλέπετε, δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική αυτή τη στιγμή. Και κυρίως ασκείται από άτομα όπως η κυρία Φόντερ Λάιεν, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί. Δεν τους έχει ψηφίσει ο κόσμος. Δεν είναι αιρετοί. Και αποφασίζουν για τις τύχες των λαών της Ευρώπης. Και θα καταλήξουμε στο να πεινάμε. Δηλαδή είναι τραγικό αν δείτε ότι στην Αγγλία και στην Γαλλία υποτίθεται κρατεές δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θέλετε από τις κοιτίδες της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, αν δείτε ανθρώπους να βγαίνουν έξω και να πεινάνε. Όχι κίτρινα γυλαίκα εδώ πέρα θα δείτε. Εδώ θα δείτε άδειες κατσαρόλες και χωρίς γυλαίκα γυμνοί να μπουκάρουν μέσα στο σούπερ μάρκετ. Λέει εδώ φίλος... Λέει εδώ φίλος Γιάννης, και μέσα σε όλα αυτά που περιγράφει ο κύριος Λύκος, ο τίτλος δεν είναι χιουμοριστικός. Η Ουγγαρία, τώρα μου στέλνει την είδηση, απαγορεύει, ακούστε, σε οχήματα με ξένες πινακίδες να τροφοδοτούνται με καύσιμα για να σταματήσει το νέο είδος τουρισμού, τον πέτρελο τουρισμό, αφού πάνε όλοι οι γειτόνες στην Ουγγαρία επειδή έχει φθηνότερα το καύσιμο. Καταλάβατε. Η Ουγγαρία όμως. Η Ουγγαρία υποτίθεται με τον ακραίο, αν θέλετε, πρωθυπουργό της, καγκελάριο της, να το πω και έτσι και τα λοιπά. Η Ουγγαρία, αυτή η Ουγγαρία όμως εφαρμόζει εθνική πολιτική. Διαφοροποιείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει κλείσει 15 ετές συμβόλαιο και πληρώνει σε ρούβια με τη Σοβιετική Ένωση. Με τη Ρωσία. Πληρώνει υπό τετραπλάσια τιμή φυσικού αερίου, ακριβώς επειδή έχει κάνει σταθερά συμβόλαια. Και εμείς η Ελλάδα τι κάνουμε? Εμείς εξαρτώμαστε όλο και περισσότερο από ξένα ορυκτά καύσιμα. Δεν ενδιαφερόμαστε για τα δικά μας ορυκτά καύσιμα, γιατί εμείς δεν θέλουμε να ρυπαίνουμε, βλέπετε. Προτιμούμε να πεινάμε παρά να μην ρυπαίνουμε. Πώς το είχε πει ένας δημοσιογράφος, υπάρχει και φιλότιμο. Ναι, υπάρχει και φιλότιμο. Ο φίλος, ο Δημήτρης... Πίνα εσύ, να πεινάσεις εσύ, αλλά να μην εκπέμπεις διοξίδιο του άνθρακα. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει, κύριε Λύκο, ακόμη και επάρκεια στα τρόφιμα, να πούμε με ένα μαγικό τρόπο ότι εξασφαλίζεται, απλησίαστα θα είναι στις τιμές. Μα ακριβώς. Εδώ είναι το εξής πρώτον. Πρώτον, θα έχουμε έλλειμμα σε βασικά διατροφικά αγαθά, δεν θα τα βρίσκουμε στο ράφι. Και δεύτερον, δεν θα μπορούμε να τα αγοράσουμε. Απλά θα τα βλέπουμε σε φωτογραφίες. Εδώ ξέρετε τι γίνεται στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Στην Αφρική τους ζητάνε να αντικαταστήσουν, επειδή οι τιμές των λιπασμάτων είναι πάρα πολύ ακριβές, αλλά και δεν φτάνουν και λιπάσματα από οικιακά λιπάσματα, σπάζοντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ανακατεύονται στα καθαρσίες ανθρώπων, ζώων κτλ. Σπάζοντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Και έρχομαι εγώ και ρωτάω, από εκεί δεν θα υπάρξει πιθανότητα να προκύψει μια νέα πανδημία? Και αν προκύψει μια νέα πανδημία, δεν θα έχουμε πάλι σπάσουμε εφοδιαστική αλυσίδα? Δεν θα έχουμε αύξηση των ζωοτροφών? Δεν θα έχουμε αύξηση των λιπασμάτων? Δηλαδή έχουμε μπει σε ένα σπιράλ
να σου πω και έτσι, που οδηγούμαστε τελείως στον πάτο, κυρίως ως κοινωνίες και ως άνθρωποι. Και για να μπορέσουν να μας τις αφέσουν, εδώ θα μπει η αστυνομοκρατία. Δηλαδή, πολύ περισσότερα χρήματα από την πλευρά του κράτους για να αντιφασεύει τον κόσμο, ώστε να μην ακούγεται η φωνή του, να μην ακούγονται οι ημωγές όταν πεινάει, παρά να λύσουμε το πρόβλημα από την αρχή. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους κάποιες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Είναι μεγάλη η ενασκοοικονομή του πλούτου, κύριε Σαχίνη, και γι' αυτό έχουμε οδηγηθεί σε αυτή την τετραπλή κρίση. Βλέπω εδώ τους ακροατές, κανείς δεν διαφωνεί μαζί σας. Επιτέλους, λέει, ένας κανονικός άνθρωπος τα λέει όπως τα καταλαβαίνουμε και εμείς. Θέλω να κλείσουμε με την επισήμαση του Λεωνίδα. Κύριε Λίκο, λέει, καλημέρα σας. Μάλλον πολιτικές και οικονομικές ελίτ παγκοσμίως δεν μπορούν να σκεφτούν, δεν περνάει από το μυαλό τους τον κόσμο έξω από κοινοβούλια ή αλλαχού. Είναι τέτοια η έπαρσή τους και η ασχετοσύνη τους που δεν έχουν καν στη φαντασία τους το τι είναι πείνα. Θα αναγκάσουν τον κόσμο όμως. Τον κόσμο, κύριε Σαχίνη μου, και το καλημερίζω και εγώ τον ακροατή σας. Έχουν χάσει την επαφή με τον κόσμο. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο που δεν βλέπουν τι γίνεται γύρω. Βλέπετε τι γίνεται στον Ταβός. Αυτή τη στιγμή. Μιλάνε για ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Εδώ έρχεται επιστημιστική κρίση. Μεγάλη επιστημιστική. Δηλαδή έρχεται πείνα. Σπάζουν διάφορες αλυσίδες. Ανακατανέμεται η παγκόσμια οικονομία. Θα γυρίσουμε σε βασικές μορφές παραγωγικής οικονομίας. Πάει η πρωτοκαθεδρία του δολαρίου ως βασικό αποτομιευτικό νόμισμα. Βλέπετε διάφορες χώρες που ουσιαστικά τι κάνουνε, συνεχίζουν το εμπόριο μεταξύ τους, αλλά στα εθνικά τους νομίσματα. Άρα εδώ μιλάμε για μια τεράστια αλλαγή και δυστυχώς η Δύση δεν έχει καταλάβει τι έρχεται. Γιατί το παιχνίδι στη Δύση δεν το κάνουν τα κράτη. Δεν το κάνουν τα κράτη, δυστυχώς. Δεν το κάνουν, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή το διευθυντήριο το αμερικανικό. Όχι, το κάνουν οι αμερικανικές εταιρείες. Οι οποίες μπορεί να έχουν και προϋπολογισμούς μεγαλύτερους και έχουν από τα 180 κράτη, αυτή τη στιγμή από τα 190, από τα 180 κράτη που υπάρχουν στον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και όλη η ιστορία. Θυμάστε πως σας το είχα πρωτοποιεί σε σχέση με τα εμβόλια. Δεν μίλαγε κανείς για δημόσια συστήματα υγείας. Δεν μιλάγε, μιλάγε μόνο να λύσουμε το πρόβλημα από στεριόρι. Δηλαδή, δώσε ένα εμβόλιο εκεί πέρα και θα πάψουν να αρρωσταίνουν. Γιατί αν αρρωσταίνουν, εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσει η παραγωγή μου. Όμως εδώ, μέσα από αυτή τη διαδικασία του lockdown, τη διαδικασία της τηλεεργασίας, που ουσιαστικά κάποιες εταιρείες από πίσω βγάζανε τεράστια κέρδη ακριβώς εξαιτίας αυτής της ψηφιακής μετάβασης, εντάξει, αφήσαμε τον πρωτογενή τομέα εξαιτίας αυτού, αφήσαμε τα ορυκτά καύσιμα. Όχι καινούργιες εξορίξεις, γιατί εμείς πιστεύουμε στη διάσωση του πλανήτη, αλλά δυστυχώς θα φτάσουμε σε ένα πλανήτη στον οποίο πάνω θα τον έχουμε σώσει, αλλά δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να τον κατοικήσουν. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέω αυτά, κύριε Σαχίνη, ξέρετε γιατί. Κάνα κυπάκι να βάλουμε όλοι. Τώρα είναι η ώρα, τώρα είναι η ώρα. Ναι. Τώρα είναι η ώρα για να αντιδράσουν οι λαοί. Τώρα είναι η ώρα για να αντιδράσουν οι λαοί και να ξανατεθούν οι βάσεις για μια παγκόσμια δημοκρατία. Για τη διεκδίκηση πάλι των κεκτημένων αυτών που χάνουμε καθημερινά. Των ατομικών ελευθεριών και των εργασιακών δικαιωμάτων μας. Τώρα είναι η ώρα. Βασίλης Λύκος, τον ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Λύκο, να είστε καλά. Καλημέρα μου, να είστε καλά.